Το 2013 συμπληρώθηκε ο τέταρτος χρόνος της προσπάθειάς μας για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης που πλήττει τη χώρα μας και η προσπάθειά μας για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση. Όλα αυτά τα χρόνια η ύφεση που είχαμε ήταν έντονη. Το κόστος που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες δυσβάσταχτο. Ζούμε σε ένα περιβάλλον δυσμενές για ανάπτυξη και πρόοδο. Συνεχείς ανακοινώσεις μέτρων, φόρων, χαρατσιών, μειώσεων των μισθών και των συντάξεων, χωρίς ίχνος αναπτυξιακής προοπτικής. Το αποκορύφωμα βέβαια, ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας, που ισχύει από 1η του 2014, που τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει αποτελούν πλέον ράπισμα στην επιχειρηματικότητα. Δεν αναγνωρίζει το ανθρώπινο λάθος. Φυσικά δεν είμαστε αντίθετοι στην επιβολή αυστηρών προστήμων και μάλιστα σε αυτούς που συστηματικά δεν εφαρμόζουν τους νόμους και φοροδιαφεύγουν ή εισφοροδιαφεύγουν. Αλλά σε περίοδο κρίσης, αντί να ασχολούμαστε με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και την επιβίωση των επιχειρήσεών μας, θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας κάπου αλλού. Και αν πρέπει να τιμωρούνται αυτά τα ανθρώπινα λάθη στους επιχειρηματίες, γιατί δεν έχουμε δει να τιμωρούνται εισάξια τα λάθη των ανθρώπων που διοικούν την κρατική μηχανή. Για τα πρόστιμα δεν χρειάζεται να σας πω κάτι, περισσότεροι από εμάς τα γνωρίζουμε. Έχουμε το περιβόητο 10.500 ευρώ αν ξεχάσουμε να γράψουμε έναν εργαζόμενο στο κόκκινο βιβλίο. Έχουμε 2.500 ευρώ για μία έκδοση αποδείξεων. Και σε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν δέχονται το ανθρώπινο λάθος. Θα γίνω βέβαια κουραστικός και πολλές φορές γραφικός, αλλά κάποια πράγματα, αν δεν τα επαναλαμβάνουμε διαρκώς, δεν τα θυμόμαστε και οι πολιτικοί μας λίγο τα ξεχνούν. 12%. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά λόγια. Ο νομός Καβάλας και ο νομός Δράμας δεν έχει ενταχθεί ακόμα στο 12%. Υπάρχει μια ενδοπεριφερειακή ανισότητα η οποία ισχύει από το 2009 και μετά. Βέβαια, όχι ότι έχουμε πάρει το 4%, έτσι, έχουμε να πάρουμε 3-4 χρόνια το 4%, και όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότερες επιχειρήσεις, άσε που το έχουν φορολογηθεί διότι το έχουν βάλει στα αποτελέσματα, στις προβλέψεις τους, αλλά και επειδή βάσει αυτού μείωσαν το κόστος παραγωγής τους, στην ουσία μπαίνουν μέσα. Βεβαίως, οι βουλευτές, που είναι εδώ παρόντες και οι τέσσερις, θα πρέπει κάτι να κάνουν επ' αυτού. Μαζί με τον Περιφερειάρχη, πολλές φορές μας είπατε για το 12%, ακούσαμε για παρετήσεις, ακούσαμε για μεγάλα λόγια, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Ή θα μας πείτε δεν γίνεται για να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, ή τέρμα η κοροϊδία. Τέρμα η κοροϊδία. Ρυθμίσει εγγυημένων δανείων. Το γνωστό παραμύθι. Οι τράπεζες έχουν πραγματικά ξεφύγει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, κλείνουν τους λογαριασμούς, κάνουν απαιτητά τα ποσά των δανείων και φυσικά, το χειρότερο απ' όλα, σταματούν επιχειρήσεις οι οποίες είναι βιώσιμες. Φτάσαμε στο ανώτατο πολιτιακό επίπεδο στον Πρωθυπουργό για να αναφέρουμε το πρόβλημα. Το αναφέραμε, αλλά φωνή βόντος εν τη ρήμη. Ο φίλος μου Παναγιώτης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης και πρόεδρος του Βιοτεχνικού Θεσσαλονίκης που είναι εδώ, έχει βαρεθεί να με ακούει κάθε φορά που κάνουμε γενική συνέλευση για το συγκεκριμένο θέμα. Εκτός βέβαια εάν ο στόχος είναι αυτός ο οποίος κυκλοφορεί τελευταία ευρέως, τα δάνεια αυτά να απολυθούν σε φαντ στο 20-25% της αξίας τους, έτσι ώστε οι τράπεζες να εισπράξουν, να έχουν κάποια ρευστότητα και από εκεί και πέρα οι επιχειρήσεις να βγάλουν τα μάτια τους με αυτά τα ξένα φαντ. Και καταλαβαίνετε ότι 24.000 επιχειρήσεις από 20 νομούς της χώρας κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία να βρεθούν ξαφνικά σε ένα ξένο φαντ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ενημερώσαμε και τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν βλέπουμε πρωτοβουλία από κανέναν. Και βέβαια, τελευταίες εξελίξεις, θα πρέπει, αγαπητοί συνάδελφοι, όποιος θέλει να πάρει ένα δάνειο, να ρωτάει τον εισαγγελέα πρώτα αν πρέπει να το πάρει το δάνειο ή δεν πρέπει να το πάρει το δάνειο. Κυνηγάται, διώκεται η επιχειρηματικότητα στον έσχιστο βαθμό. Και όλα αυτά από μια κυβέρνηση η οποία θεωρητικά στήριζε και στηρίζει την επιχειρηματικότητα και την ελεύθερη οικονομία.
Δηλαδή, αν έρθει το κουκουέ, τι θα γίνει?